Με την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού ξεκίνησε για τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης η νέα κολυμβητική περίοδος. Αθλητές, γονείς, προπονητές και διοίκηση του Ομίλου ευχήθηκαν και αυτή η χρονιά να φέρει πολλές διακρίσεις, ενώ όπως όλα δείχνουν από τις αρχές του νέου έτους, ο Όμιλος μαζί με τους άλλους συλλόγους θα αναπτύσσουν τις δράσεις τους στο νέο κολυμβητήριο. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για τα σωματεία είναι το καθεστώς λειτουργίας, αφού χρήματα για δαπάνες δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε και επίσημα με τον αγιασμό η νέα κολυμβητική περίοδος για τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης. Ο Όμιλος, ο οποίος μετρά δεκάδες επιτυχίες και πολλά μετάλλια, είπε να ξεκινήσει τη νέα περίοδο με το δεξί, καλώντας αθλητές και τις οικογένειές τους στην καθιερωμένη τελετή του αγιασμού. Νίκα στις ευσεβές, η καταφαρών χαρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το ελπιδοφόρο μήνυμα, η ελπίδα που λέω πάντα για αυτόν τον τόπο πλέον είναι η νεολαία μας, είναι τα παιδιά μας. Βλέπετε τι γίνεται στις κερκίδες από αθλητές μικρούς και από γονείς, γιατί νομίζω και αυτοί παίζουν το δικό τους ρόλο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει την υποχρέωση να παίξει τον δικό του, τον κυρίαρχο, τον πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να δώσουμε χώρους, να δώσουμε γήπεδα, να δώσουμε εγκαταστάσεις, να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τη διάθεση και το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους μικρούς συμπολίτες μας, συνδημότες μας, να έρθουν να γυμναστούν στους χώρους αυτούς. Ο ΟΦΘΑ είναι ένας από τους τρεις κολυμβητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και δίνει διέξοδο σε δεκάδες παιδιά να αθληθούν αλλά και να διακριθούν στο αγώνισμα, σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες τόσο περιφερειακά όσο και πανελλαδικά. Τα παιδιά μας, η ΟΦΘΑ είναι ένα από τα πρώτα σωματεία, πανελλαδικά είναι δεύτερο πανεπαρχιακό, από ό,τι ξέρετε, μετά το Βόλο. Αλλά δεν πάμε και πίσω πανελλαδικά από τις μεγάλες ομάδες όπως είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είμαστε κάπου στην ανάτη θέση. Δεν ξέρω ακριβώς, αυτά μπορεί να σας τα πει ο κύριος Τηλιγαδάς. Γενικότερα πάντως, φέτος ξεκινάμε πάλι στο παλιό κολυμβητήριο και υπάρχουν οι προθέσεις να πάμε και στο καινούριο, έτσι δεν είναι? Από ό,τι σας είπε και ο κύριος Γιώγας, ότι πρώτου καινούριου χρόνου θα είμαστε στο καινούριο κολυμβητήριο. Οπότε οι επιτυχίες μας θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Η νέα περίοδος πάντως ξεκίνησε με αρκετούς προβληματισμούς, αφού τα χρήματα που διαθέτει η Δημοτική Αρχή είναι περιορισμένα και χρειάζεται η συνδρομή όλων ώστε να μπορέσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν. Ενώ άγνωστο είναι το πώς θα λειτουργήσει το νέο κολυμβητήριο, το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ευελπιστούμε ότι το νέο κολυμβητήριο, το καινούριο, θα αποπροτωθεί πριν το τέλος του 2012. Θα συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο κολυμβητήριο τον τρόπο και τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πλέον, πώς θα το λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι ο τρόπος θα βρεθεί, η διάθεση υπάρχει. Είχα πει πριν από ένα χρόνο σε μια τέτοια συγκέντρωση εδώ στο κολυμβητήριο, όταν δικαιολογημένα υπήρχε μια πίεση, τι θα κάνετε με το κολυμβητήριο, μας λέτε λίτε. Είχα πει, ας δώσουμε στο δήμαρχό μας την πίστοση χρόνου που χρειάζεται για να τον κρίνουμε αργότερα. Και όπως βλέπετε, ο δήμαρχος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Νομίζω ότι ανταποκρίθηκε και γρήγορα στο αίτημα των συνδημοτών μας. Είμαι βέβαιος, επειδή παρακολουθώ από πολύ κοντά τις προσπάθειες του, ότι έκανε τεράστιες προσπάθειες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναλάβω ότι θα λειτουργήσει το κολυμβητήριο και νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι θα είμαστε συνεπείς. Αυτά ήταν τα νέα από τη Δέλτα Τηλεόραση Θράκης. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.